Με ικανοποιητικούς ρυθμούς και χωρίς ουρές ταλαιπωρίας, πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης του ΒΟΑΚ στο τμήμα ΓΑΣ Λινοπεράματα στο πλαίσιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Το οδόστρωμα μας σε εκείνο το σημείο είναι ιδιαίτερα φθαρμένο, θα χρειαστούν εκτεταμένες παρεμβάσεις και η εργασία μας θα εκτελεστεί όσο πιο σύντομα. Ωστόσο, από αύριο έως και την 5η 6 Ιουλίου, για τις ανάγκες ασφαλτόστρωσης, αναμένεται νέα κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, στο τμήμα με αρχή το κόμβο Λινοπεραμάτων και σε μήκος ενός χιλιόμετρου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι 16 Ιουλίου, με σκοπό να φτάσουμε μέχρι τα Λινοπεράματα, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, πριν την Παντάνασα, και να ολοκληρώσουμε έτσι το βόρειο κλάδο. Και μάλιστα το αποτέλεσμα που φαίνεται μέχρι τώρα, ήδη από την Παπαναστασίου, ήδη από τη Γιώφερο, ήδη από το Γάζι που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλά κατασκευασμένο έργο, το οποίο ήδη απολαμβάνουμε διαφορετική ποιότητα οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού. Η κυκλοφορία προς Ρέθυμνο θα διεξάγεται μέσω της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ενώ ο κόμβος Λινοπεραμάτων θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Οδηγοί καλούνται να τηρούν την εργοταξιακή σήμανση με τις σχετικές εργασίες στον βόρειο κλάδο να ολοκληρώνονται στα μέσα Ιουλίου. Το νότιο κομμάτι θα εξετάσουμε την διαθεσιμότητα της αστυνομικής διεύθυνσης να μας επιτρέψει την εκτέλεση έργων. Είναι προγραμματισμένο και θα γίνει τους επόμενους μήνες σίγουρα. Τώρα, αν θα γίνει τον Ιούλιο ή αν θα γίνει πιο μετά την αιχμή της τουριστικής σεζόν, θα το ανακοινώσουμε σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σε ένα ακόμη επικίνδυνο σημείο στη Μεσαρά, μεταξύ Μυρών και Τυμπακίου, όπου έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα. Ξεκίνησαν οι εργασίες παρέμβασης στη στροφή που είναι ανάμεσα στην Σμύρες και το Τυμπάκι. Πρόκειται για μια βαθιά παρέμβαση με αποστραγγιστικά έργα, με αλλαγή όλου του ασφαλτοτάπητα και του οδοστρώματος στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 200 και πλέον μέτρων η παρέμβαση σε αυτό το σημείο. Είναι το τελευταίο κομμάτι από μια σειρά περίπου 10 παρεμβάσεων σε όλο τον άξονα από την Αγία Βαρβάρα μέχρι την Αγία Γαλήνη.